Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων. Κυριακή 19 Ιουνίου, η ώρα λίγο μετά τις 6. Έκτη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο της καλοκαιρινής Development League. Με τους Lasers να υποδέχονται τους Collectors σε ένα μάτς αδιάφορο βαθμολογικά. Και για τους με και για τους δε. Οι Lasers στο 1-4, οι Collectors αναζητούν ακόμη την πρώτη τους νίκη στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Όλα έτοιμα για το Jumble, πρώτη κατοχή για τους collectors του Μάνου Αγγελομάτη. Στην πρώτη ευκαιρία θα δούμε και πεντάδες. Με λάθος ξεκίνησαν οι collectors, έκλεψε ο Ασημωμίτης την πάσα του Χαραλαμπόπουλου. Και τώρα οι Blazers επιτίθονται για πρώτη φορά με τον Βέλη να βρίσκεται στην κορυφή. Ανέβηκε ο Ασημωμίτης για το screen. Αλλαγές από τους collectors. Παπαθωμάς DSD μένει στον αέρα και ευστοχή. Καλό ξεκίνημα για τους Blazers. Χάρης Παπαθωμάς και 2-0. Ο Παπαθωμάς, ο Ασημωμίτης, ο Βέλης, ο Αντωνακόπουλος και με το νούμερο 29 ο Τιμημένος, μετά των τυπικά γηπεδούχων για σήμερα. Χαραλαμπόπουλος στο σίδερο από την κορυφή, εύκολο rebound του Βέλη. Με επίθεση για τους Blazers, πεντάδα για Collectors, ο Αγγελομάτης με το 9, με το 21 Κυριάκου, με το 3 Παπασπύρος, με το 13 Χαραλαμπόπουλος και με το 69 ο Σαβέριος. 8 δεύτερα ακόμη στην επίθεση των Lasers. Σημωμίτης πιάνει δουλειά στο χαμηλό post. Μπαλά με κάποιο τρόπο φτάνει στα χέρια του Αντωνακόπουλου που αστοχεί. Το χρονόμετρο δεν έχει ανανεωθεί, η κατοχή για τους collectors. Χαραλαμπόπουλος, τον Παπασπύρο που εκτελεί πίσω από το screen, αλλά αστοχή, νέο rebound του Βέλη, καλό τρέξιμο του Τιμημένου από δεξιά, δεν πήρε όμως την μπάλα. Ωραία πασά, Παπαθωμάς τελειώνει τη φάση, ασίστ του Βέλη, που είδε την κίνηση του ελεύθερου συμπαίκτη του. Και έτσι μετρά ήδη στα πρώτα 2 λεπτά, 2 πόντους και 1 ασίστ, 4-0. Για τους Lasers, διπλό screen στην κορυφή για τους collectors. Pop-out του Κυριάκου που πήρε την μπάλα και πασάρει απέναντι. Χαραλαμπόπουλος για τρεις με ωραία καμπύλη στο στόχο. 4-3 πρωτοκαλάθι για τους collectors. Τελευταία φορά που είδα τους collectors ήταν στην τελευταία αγωνιστική της regular season στη Development League, όταν με εκπληκτική εμφάνιση απέναντι στους αναλώσιμους, αν θυμάμαι καλά, είχαν επικρατήσει άνετα, καθαρίζοντας έτσι την υπόθεση παραμονή. Τους Blazers τους ξαναείδα και στο ξεκίνημα του Summer League. Εδώ σε αυτό το γήπεδο, Βέλης για 2, το χάσε, ψηλά ο Κυριάκου. Ο Κυριάκου που βραβεύτηκε και τον τελικό της development για την παρουσία του στις πρώτες θέσεις κάποιων στατιστικών κατηγοριών, νομίζω στα rebound, αν θυμάμαι καλά. Ασημωμίτης πέναντι για τον Παπαθωμά που εκτελεί από 45 στο σίδερο, rebound Χαραλαμπόπουλου. Αγγελομάτης, η Σταυρωτή, το πέρασμα, το χασε, επιθετικό rebound και καλάθι τον Κυριάκου. Μπροστά οι collectors για πρώτη φορά. Τον Κωνσταντίνο Κυριάκου να κάνει το σκορ 4-5, 6,5 λεπτά πριν τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Βέλης, line up and roll με τον Παπαθωμά που ρόλαρε. Η κατοχή θα παραμείνει για τους Lasers. Βέλης από μακριά, πήρε rebound ο Κυριάκου, αλλά πασάρει με ρίσκο. Αντωνακόπουλος μέχρι μέσα, το χάσε. Παπαθωμάς, δεν μπόρεσε. Χαραλαμπόπουλος, γρήγορο transition τώρα. Αγγελομάτης θα επιτεθεί στον Βέλη, πάσα έξω. Για δύο, Παπασπύρος με τη βοήθεια του ταμπλό θέλησε να ευστοχίσει, τα βάζει με τον εαυτό του. Παραμένει το 4-5. Βέλης,
Ωραία, θα ρολάρει ο Ασημωμίτης, τον έκοψε ο Κυριάκου, τρομερή ταπά. Φοβερά αντανακλαστικά. Κόβηκε σαν τρέιλερ για να πάρει την μπάλα Κυριάκου. Τελειώνει με φλότερ στο καλάθι και αυτό. 4-7. Από τον πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Ο Παθωμάς. Πέναντι στον Κυριάκου. Αντωνακόπουλος τον θέλει. Τώρα τιμημένος. 5-2, Παπαθωμάς υποπίεση. Μπάουντ αμυντικό. Θα τρέξει ο Κυριάκου από δεξιά για να πάρει την πάσα του Χαραλαμπόπουλου και να αφήσει και αυτή τη φορά την μπάλα στο καλάθι. 4-9. Κύλησε το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, στο οποίο δεσπόζει η παρουσία του Κυριάκου. Για τους Collectors, καλάθι από τον Βέλη που φτάνει τους 4 πόντους αν δεν κάνω λάθος. 6. Δεν είμαι σίγουρος. 6-9 πάντως το σκορ Παπασπύρου. Παπασπύρος βασικά. Μετά από τρίπλα ωραία εκτέλεση. Το βάζει 6-11. Ωραίο μάθος τα πρώτα λεπτά. Βέλης σε επίθεση τώρα για τους Lasers. Συνάντησε στη ζώνη των Collectors. 2-1-2 ή 2-3. 2-3 μάλλον. Παπαθωμάς για 3, είναι καλό το σουτ. Και χαλά και το δικτάκι ο Χάριτς. 8, μάλλον 9, 11. 6 λεπτά χωρίς φάουλ στο μάτς. Παραλαβόπουλος Παπασπύρος, ανεβαίνει ο Αγγελομάτς να σκρινάρει. Παπασπύρος μετά από τρίπλα και αυτό. Άλλη μια υπέροχη εκτέλεση από τον Σταύρο Παπασπύρο, 9-13, εξαιρετικά τα ποσοστά ευστοχίας των Collectors. Βέλης, δεν βιάζεται. Ψάχνει χώρο για να πασάρει προς τον Ασημωμίτη, πήρε ο Αγγελομάτης και θα τρέξουν οι Collectors. Πάσα για τον Κυριάκου που θα ανανεώσει και σε δεύτερο χρόνο θα πετύχει το καλάθι για το 9-15. Ακόμη 3 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Βέλης. Προειδοποίηση στον Ασημωμίτη για τεχνική ποινή. Ενώ έχουμε την πρώτη αλλαγή στο μάτς. Μπάγκο τιμημένος στο παρκέ με το νούμερο 5 για τους Blazers, ο Κωνσταντίνος Κατσαλής. Χαραλαμπόπουλος, ωραία πάσα Κυριάκου στο καλάθι και αυτό. Ασταμάτητο στα πρώτα λεπτά ο Κωνσταντίνος Κυριάκου, 9-17, κοντεύει να γίνει διψήφιος από το πρώτο δεκάλεπτο. Βέλης, μια βιαστική επιλογή, δεν δικαιώνεται, ψηλά ο Αγγελομάτης. Νέο γρήγορο transition, νέα αμυντική ανισορροπία. Αγγελομάτης μέχρι μέσα, ψηλά ο Κυριάκου και αυτό. 9-19 συν 10 για πρώτη φορά για τους Collectors, που μετά το πρώτο δίλεπτο είναι καταιγιστική και αναγκάζουν σε time out τους Lasers. Συνέχεια στο match. Ακόμη 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα είναι με πρώτη περίοδο. Ωραία κίνηση, αλλά στο το layup του Λευτέρη Κατσαλή που πέρασε για πρώτη φορά στο παρκέ. Φαντάζομαι Λευτέρης και Κωνσταντίνος Κατσαλής είναι σχέση πατέρα και γιου. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Πάτησε τώρα την baseline ο Χαραλαμπόπουλος και έτσι κατοχή είναι για τους Blazers. Καλής, ελεύθερος, διορθώνει το διχτάκι και κάνει το σκορ 11-19. Λοιπόν, με τις δύο κατσαλίδες, τον Παπαθωμά, τον Ασημωμίτη και τον Αντωνακόπουλο στο παρκέ, οι Lasers. Παπασπύρος με φλότερ, δύσκολο, Κυριάκου στο κατάλληλο σημείο, σε δεύτερο χρόνο θα κερδίσει φάουλ και θα πάει στη γραμμή. Yeah.
Κυριάκο που συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα των Blazers. Πεντάδα για Collectors, είναι ο Κυριάκου, είναι ο Παπασπύρος, είναι ο Σαβέριος. Με το 4 είναι ο Λαγός. Και ποιον δεν είπαμε, το 19 ο Γαζεπίδης. Μία στις δύο, rebound αμυντικό του Κατσαλή. Ναι, Collectors έφτασαν ήδη τους 20 πόντους σε 9 αγωνιστικά λεπτά. Κατσαλής για 3, είναι καλό το σουτ. 14-20 ανάσα για τους Blazers. Είναι ψηλά για να πιέσει ο Αντωνακόπουλος. Περνά το κέντρο χωρίς πρόβλημα ο Παπασπύρος και βρίσκει στήριγμα στον Γαζεπίδη. Κυριάκου αμαργάριστος, Κυριάκου εύστοχος. 14-22. Συνεχίζει το προσωπικό του κρεσέντο Παπαθωμάς. Κλέβει ο Παπασπύρος με τη βοήθεια του Κυριάκου που έβαλε έξυπνα τα χέρια του εκεί. Σαβέριος Γαζεπίδης για 2 το χάσε. Rebound ο Ασημωμίτης και αναρωτιέμαι γιατί οι Collectors δεν έχουν ακόμη νίκη στο Summer League. Νέο stop του Κυριάκου. Ο οποίος αναρωτιέμαι τι efficiency έχει. 22 δεύτερα πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Κατσαλής για το δεύτερο δικό του, το χασε, rebound επιθετικό τον Ασημωμίτη που προφελήθηκε εκεί από τις κόντρες. Κάπως ποδοσφαιρικό ακούστηκε αυτό, αλλά έτσι ήταν. Στόχισε ο Μάρκος, γρήγορη πάσα για τον Σαβέριο μετά το rebound του Λαγού. Έξυπνο φάουλ από τους Blazers που σταματούν το ρολόι στα 4,8 δευτερόλεπτα. Ο Παπασπύρος για 3 από πάρα πολύ μακριά. Αυτό δεν ήταν μια καλή επιλογή νομίζω. Ενώ φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Αντωνακόπουλος. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Τέλος την πρώτη περίοδο, 14-22, τα λέμε σε λίγο. Δεύτερο δεκάλεπτο στα λιώσια, πρώτη κατοχή τους Blazers. Βρίσκονται στο μείον 8. Βέλη στενασμένα με τον Κυριάκου, η προσποίηση, τρίτο στόπ του Κυριάκου. Τι κάνει ο άνθρωπος. Ασημωμίτης, επιμένουν οι Blazers. Ασημωμίτης, κερδισμένο φάουλ και βολές για τον Μάρκο. Ασημωμίτης Κατσαλής και οι δύο Κατσαλίδες μάλλον. Ο Βέλης και ποιον δεν είπα. Τι νούμερο φοράει ο φίλος μας. Το 29, α, τιμημένος είναι. 12 δεύτερα ακόμη για τους Collectors, Κυριάκου για 2, έχασε και 1, τελικά δεν είναι εξωγήινος. Blazers θέλουν να πιάσουν τον ύπνο την αντίπαλη άμυνα, γύρισαν γρήγορα οι Collectors, Κατσαλής για 3, καλό ήταν αλλά δεν μπαίνει. Παπασπύρος. Ωραία σταυρωτή, πέρασε. Καλάθι όχι φάουλ, ναι και 2 βολές. Σταύρο Παπασπύρο. Παπασπύρος, Αβέριος, Κυριάκου, Γαζεπίδης. Και ποιος είναι ο κύριος εκεί στο rebound με το νούμερο 4, ο Λαγός είναι. Εύστοχος ο Παπασπύρος, νέο συν 10 για τους Collectors, 14-24. Μπάλα στο πλάγι τον Κατσαλή που εκτέλεσε αμέσως αλλά δεν συνδέεται με τον αντίπαλο καλάθι. Παπασπύρος θα τρέξει. Σαβέριος, ωραία στον Γαζεπίδη. Ο Κυριάκου ήρθε σαν τρέιλερ, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Το rebound είναι δικό του. Η μπάλα όμως του την πήρε ο Κατσαλής τώρα. Τρέιλερ του
περάσιμο μύτη. Καλάθι και φάουλ. Πάλα κόλλησε στο Στεφάνι για τουλάχιστον ένα με ένα δευτερόλεπτο. Και όλοι περίμεναν να δουν αν θα καταλήξει εντός του καλαθιού ή εκτός. 16-24. Και έμεσο τρίποντο. Ναι. 17-24. Σαβέριος. Δημιουργεί το ρήγμα. Τρομερό καλάθι του Σαβέριου. Θα πάρει και το φάουλ. Τα έκανε όλα σε αυτή τη φάση. Τι όχι, χαμηλά. Okay. Κυριάκου στον Γαζεπίδη. 12 ακόμη για τους Collectors. Γαζεπίδη ζητάω, Κυριάκου στο χαμηλό post. 5 δεύτερα. Γαζεπίδη σούταρε, αστόχησε. Πυροβέλης θα πετάξει γρήγορα για να κλέψει ο Σαβέριος και να ανακτήσει την κατοχή του Blazers. Ο Κατσαλής που είναι άστοχος. Rebound του τιμημένου. Βέλης ελεύθερος, αλλά άστοχος για τρεις. 7 και 40 ακόμη στο πρώτο εμίχρονο, 17-24 μπροστά πάντα οι Collectors. Τρία φάουλ έχουν συμπληρώσει οι Blazers, μόλις ένα έχουν οι συλλέκτες. Άστοχος από μακριά ο Χαραλαμπόπουλος, που σε δεύτερο χρόνο και μετά το δικό του επιθετικό rebound κάνει το σκορ 17-26. Πέρασε στη θέση του Παπασπύρου πριν λίγο. Κατσαλής για τρεις, το χάσε ψηλά ο Ασημομίτης και με υπερπροσπάθεια σώζει την κατοχή. Κλέψιμο του Γαζεπίδη. Είναι το λάθος, μπρος πίσω. Η ώρα του Αγγελό Μάτι να επιστρέψει στο μάτς αντί του Λαγού. Για τους Lasers πέρασε ο Τύρος για πρώτη φορά απόψε. Τι απόψε βασικά, δεν είναι βράδυ, τέλος πάντων. Βέλης, αλλά έχει βρει σε χέρι κάποιου παίκτη των Collectors και έτσι οι Lasers έχουν ακόμη 6 δεύτερα. Σημομίτης θα επαναφέρει για τον Βέλη. Το εκτελεί από μακριά και το βάζει. Αχ, φάνηκε ότι θα μπει η μπαλά. Κατσαλής. Στα 10 δεύτερα υποπίεση για 3. Ψηλά ο Αγγελομάτης. Κατέβασε και γρήγορα την μπάλα. Κυριάκου Αγγελομάτης. Εξαιρετικός εφημιασμός. Το χάλασαν στο τελείωμα οι Collectors. Διατηρούν πάντως αυτό το συν 9. Κατσάλης. Είναι στον Βέλη. Ανεβαίνει ο Τύρος να σκρινάρει. Αλλαγές στους τους Collectors. Φάουλ του Χαραλαμπόπουλου, λογικά. Ο Γελομάτης δεν μου φάνηκε να κάνει φάουλ. Κατσάλης στην επαναφορά, Παπαθωμάς που πέρασε και αυτό στην πετάδα των Lasers. Με Παπαθωμάς, Σιμωμίτη, Τύρο, Βέλη και Κατσαλή τώρα οι γηπεδούχοι. Ωραία θα συνεργαστούν, Τύρος, καλάθι και φάουλ. Ασίστ του Παπαθωμά. Πολύ ωραία συνεργασία για το 19-26. Ενώ αμφότερες οι ομάδες έχουν να δώσουν από ένα φάουλ ακόμη στα εναπομείνοντα 6 λεπτά του πρώτου μέρους. Μέσα και βολή από τον Τύρο, τον άλλοτε παίκτη και προπονητή των Γουλφς. Ο Γουλφς έχει αγωνιστεί και ο Μεϊκόπουλος που ανήκει στο ρόστερ των Lasers για το καλοκαιρινό πρωτάθλημα, αλλά απουσιάζει σήμερα ο Κυριάκου το βιολί του, 20-28. Να το ψήσω για μεταγραφή στο Lion. Κλέψουμε το Αγγελομάτι, θα τρέξουν οι Collectors. Πάσα στα αριστερά, Γαζεπίδης ύψωσε. Καλή σκέψη, κακή εκτέλεση αυτή την πάσα προς τον Αγγελομάτι. Εδώ οι Collectors πήγαν να προσφέρουν θέαμα. Βέλης μακρινή πάσα. Αν δεν είχε φωνάξει, ίσως να περνούσε κιόλας.
Εκλέψε ο Κυριάκου. Και ο Αγγελομάτης δεν θα βιαστεί. Πάσαρε για τον Γαζεπίδη και ξαναπήρε. Χαραλαμπόπουλος για 3 από τις 45. Άπτυχος. Rebound εύκολο. Από τον Ασημομίτη. Τελευταίο 5 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Σαφώς ανώτεροι οι Collectors, ωστόσο η διαφορά είναι ακόμη στους 8 πόντους. Καλάθι και φάουλ τώρα από τον Ασημομίτη. Οι Blazers σκοράρουν με μεγαλύτερη συνέπεια στα τελευταία λεπτά. Τώρα η διαφορά πέφτει στους 6, ενώ δεν έχουμε δει κανένα time out μέχρι στιγμής. Οι Blazers φρισκάρουν, μάλλον οι Collectors φρισκάρουν την πεντάδα τους. Νέο πρόσωπο με το νούμερο 7. Ο Τσατσάνης και κάποιος άλλος μπήκε και ο Παπασπύρος. Νέο έμεσο τρίποντο, το δεύτερο του Ασημομίτη, ένα έχει βάλει και ο Τύρος. Αρλαμπόπουλος, Τσατσάνης. Βάζει το screen στον Παπασπύρο, 7 δεύτερα ακόμη. Παπασπύρος από μακριά, το χάσε. Rebound του Βέλη. Collectors δεν έχουν φάουλ να δώσουν. Εξαιρετική πάσα τώρα του Βέλη. Σε δεύτερο χρόνο ο Τσατσαλής σκοράρει. Χαλώντας την assist του Βέλη. Μικρό το κακό όμως, η διαφορά πέφτει στους 4. Οι Blazers δείχνουν ικανοί να ανατρέψουν τα μέχρι τώρα δεδομένα. Όσο κυλούν τα λεπτά στην δεύτερη περίοδο, είναι όλο και πιο βελτιωμένοι. Δώδεκα δευτερόλεπτα θα έχουν τώρα στη διάθεσή τους. Παπασπύρος. Έναντι στον Παπαθωμά. Πάσα για τον Κυριάκου. Δεν ήταν ιδανική, καλή άμυνα και του Ασημομίτη βέβαια. Overplay και κλέψιμο που δεν ολοκληρώνει. 4 δεύτερα για να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν. Παπασπύρος, πέρασε, αστόχησε, ψηλά ο Ασημομίτης. 3 και 40 ακόμη. Κυρία για τους Blazers να μειώσουν στο καλάθι. Παπαθωμάς. Ο Κυριάκου χαμηλά. Αλλά είναι το πέμπτο ματικό, κακό φάουλ αυτό. Θέλει στις βολές τον Παπαθωμά μετά το time out. Επιστροφή για τις βολές του Χάρη Παπαθωμά. Έβαλε την πρώτη 25-28. Ενώ αν δεν κάνω λάθος, οι δύο μοναδικοί παίκτες που παραμένουν στο παρκέ από το πρώτο λεπτό είναι από τη μία ο Βέλης και ο Ασημομίτης και από την άλλη ο Κυριάκου, τρεις παίκτες δηλαδή. Ο Παπασπύρος, σε ρόλο οργανωτή. Κυριάκου, Τσατσάνης, ωραία προσποίηση, απέφυγε τον τύρο αλλά στόχησε. Λοιπόν, του Ασημομίτη. Τα 26 γράφει τώρα αυτή την Αστυνάκας, κάποια διόρθωση υπήρξε. Μπροστά οι Blazers μετά από πολλή ώρα, μετά από το αρχικό 4-0. Τώρα εξηγεί την γραμματεία τι ακριβώς συνέβη. Ο Μερακόπουλος μόλις κατάλαβε ότι οι Blazers προσπέρασαν, κάνει νόημα στην γραμματεία λίχτο. Τσατσάνης για 3, άτυχος, μπάλα εκτός από το χέρι του Κυριάκου. Κάτι παραπάνω από 2,5 λεπτά ακόμη για την ανάπαυλα. Βέλης πήρε screen, πάσαρε τελευταία στιγμή και παραλίγο να κάνει το λάθος. Τσατσαλής από πολύ μακριά. Ωραίο καλάθι, 30-26. Πάμε αυτή για τον Ακόπλες από το σκορ. Θα σας πω. Παπασπύρος για την απάντηση, είναι σουτ 2 πόντων.
Ένα ακόμη από τον Παπασπύρο. Τρίτο παρόμοιο που βάζει μετά από τρίπλα. Βέλη σταμάτησε την τρίπλα, πασάρει στον Τσατσαλή. Κατσαλή. Τα έχω μπλέξει λίγο. Κωνσταντίνος και Λευτέρης Κατσαλής είναι από τους Blazers και με ποιον τον μπέρδεψα, με τον Τσατσάνη από τους Collectors, μάλιστα. Μια χαρά. 100 δεύτερα ακόμη για το ημίχρονο, οι Blazers έχουν προσπεράσει με 2 πόντους. Παπασπύρος, οι σταυρωτές, η προσποίηση, η μπάζα στον Τσατσάνη που ξεμαργαρίστηκε προσωρινά βγαίνοντας από τα screen. Παπασπύρος το χασε. Καραλαμπόπουλος βάλα συστημένη στα χέρια του. Νέα 14. Πάσα στη weak side. Κυριάκου, Παπασπύρος. Ζητά screen και το φέρει τον Χαραλαμπόπουλο. Χτυπά στην αλλαγή. Αλλά στο χει. Νέο rebound του Ασυνομίδη, ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλά. Όλα τα φάουλ οδηγούν στην γραμμή, θυμίζω. Και τρίποντο ξανά από τον Λευτέρη Κατσαλή. Που θα κλέψει κιόλας ανενόχλητος και θα εκτελέσει ξανά. Δεν το βιάστηκε. 33-28. Με τον Κατσαλή πάντως να κάνει τη διαφορά στα τελευταία λεπτά και με δύο μεγάλα τρίποντα να δίνει αέρα 5 πόντων στους Blazers. Άστοχος ο Τσατσάνης στην άλλη πλευρά. Και τώρα παιχνίδι 2 max 3 κατοχών. Κατσαλής, θέλει να αποστάρει τον Παπασπύρο. Οπα. Έχει χτυπήσει στο πρόσωπο ο Παπασπύρος. Όλα καλά, ευτυχώς. Θέλεις. Μομίδης. Πατώντας τη γραμμή εκτελεί και ευστοχεί ο Μάρκος. 35-28. Τρομεροί οι Blazers το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Κατσάνης, Παπασπύρος, 6-5, Χαραλαμπόπουλος με ωραία καμπύλη. Ψηλά ο τύρος, Βέλης θα πετάξει την μπάλα από μακριά. Δεν θα προλάβουν οι Blazers. 35-28 σκορ ημιχρόνου, πανέμορφο μάτς μέχρι στιγμής στα Λιώσια. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα σε Blazers και Collectors. Νομίζω το μάτς είναι αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει μπει για να χάσει. Αγγελομάτης από το χαμηλό post, μπάλα του παίζει ένα περίεργο παιχνίδι, ο Κυριάκου σε επιθετικό rebound και δεύτερο. Αλλά αστοχή και στις δύο του προσπάθειες. Ο Κυριάκου, ο Τσατσάνης, ο Αγγελομάτης, ο Σαβέριος και ο Παπασπύρος στην πετάδα των Collectors. Οι Collectors που ξεκίνησαν εξαιρετικά το παιχνίδι προηγήθηκαν 2 φορές με 10 πόντους. Ωστόσο στη συνέχεια οι Blazers ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και στις δύο πλευρές του γηπέδου και πέρασαν μπροστά, προηγούνται με 7 πόντους, 35-28. Τσατσάνης μέχρι μέσα, φάουλ και βολές για τον Τσατσάνη. Οι Blazers με τιμημένο Βέλη Τύρο, Αντωνακόπουλο και Ασημομίτη. Δύο. Και νέο rebound του Ασημομίτη που πρέπει να έχει ήδη 10. Βέλης. Συγκεκριμένο Ασημομίτη. Ρολάρι για να πάρει την μπάλα. Καλή άμυνα από τους Collectors. Κράτησε ο Μάρκος. Κυριάκου παίρνει τώρα. Ο Βασπύρος. Πριν του Κυριάκου και άλλο ένα.
Καλή άμυνα από τον τιμημένο Κυριάκο για δύο. Το χάσε, θα τρέξει και θα μαζέψει ο ίδιος. Όχι, αλλά η κατοχή θα παραμείνει για την ομάδα του. Σπύρος. Έναν σαν τον Ακόπουλο. Τελεί από μακριά. Άλλο ένα rebound του Κυριάκου. Αγγελομάτι θέλει να του δώσει την μπάλα. Κλέβασε ο Μίτης. 2 λεπτά χωρίς σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Βέλης Αντωνακόπουλος. Σκηνή του τύρου. Βέλης με 10 δεύτερα. Πήρε σκριν και πάτησε για 2. Κυριάκο μαζεύει. Τσαρτσάνης, το σουτ. Και την πάσα για τον Αντωνακόπουλο που θα τρέξει και θα τελειώσει τη φάση άστοχα. Αγγελομάτης, πέρασε και πέτυχε και το καλάθι. Αλλά ξεχέρει τελευταία στιγμή. Κάνε το σκορ 35-30. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Από τον Μάνο Αγγελομάτη. Βέλης για 3 πίσω από το σκριν. Ατυχώς. Τρέχει ο Παπασπύρος. Δεν θα ρισκάρει ο Σαβέριος. Σε τεπίδεση σε αργό τέμπο για τους collectors. Κυριάκου. Υπέροχο χουκ. Άλλη κλάση ο Κυριάκου, 35-32. Βέλης. Ψάξε στήριγμα, αλλά εκεί ο τιμημένος πατά την baseline. Να δούμε. Λέιζερς δεν έχουν κολλήσει κάπως επιθετικά. Σαβέριος δεν βάζει το καλάθι. Ωραία κίνηση όμως. Βέλης για 2 στο transition. Και τώρα θα τρέξουν οι collectors στην άλλη πλευρά. Κινημένος βάζει έξω τα χέρια του. Διορθώνει την κατάσταση ο Παπασπύρος με πάσα στη weak side για τον Τσατσάνη. Είναι άστοχος. Πήρε στον Αντωνακόπουλο 2 μέναν. Αντωνακόπουλος ούτε τώρα. Σαβέριος. Πάρα χαμηλά στον Αγγελομάτη, μόνος στην αδύνατη πλευρά ο Τσαρτσάνης Αγγελομάτης. Κερδίζει φάουλ και θα εκτελέσει από τη γραμμή. Αυτό είναι το δεύτερο φάουλ των Lasers. Πάμε σε ένα time. Εδώ είμαστε. Αγγελομάτης Κυριάκου, Χαραλαμπόπουλος, Σαβέριος. Και Γαζεπίδης, δεν βλέπω το νούμερο. Νομίζω ότι επίδυση είναι. 2 φορές για τον Αγγελομάτη. Εξευρώτη. Και σε δεύτερη. 35-33. Τεσσεράμιση σχεδόν λεπτά χωρίς καλάθι για τους Lasers που επιτίθενται τώρα με τον Βέλη. Ωραία πάσα για τον Ασημωμίτη. Φαουλ του Χαραλαμπόπουλου. Ωραία δημιουργία του Κρήτονα Βέλη. Βέλης Ασημωμίτης, τιμημένος Παπαθωμάς και Αντωνακόπουλος 5 των Lasers. Και η δεύτερη. Οι Blazers παραμένουν στους 35 πόντους από το πρώτο ημίχρονο. Μείον 7, έχει γίνει μείον 2 πλέον. Χαμηλή η παραγωγικότητα στο δεύτερο ημίχρονο. Αγγελομάτης, το βάλε ισοφαλία στους 35 πόντους.
θέλεις. Μομίτης για τον Παπαθωμά που πιάνει δουλειά στο χαμηλό post. Κλειστή άμυνα των κολέκτορ σαν τον Ακόπλος προσποιήθηκε. Παράβαση 3 δευτερολέπτων. Ευκαιρία για τους κολέκτρους να περάσουν μπροστά. Αρλαμπόπουλος, έκλεψε ο Βέλης. Ο Παθωμάς ψάχνει το τρέιλερ. Δεν το βρίσκει και έτσι οι Blazers θα πάνε σε σετ επίθεση. Με σουτ του Βέλη και rebound του Ασημωμίτη για τα νέα 14 δευτερόλεπτα. Βέλης στο κόψιμο του Αντωνακόπουλου. 6, Παπαθωμάς για 3. Rebound του Σαβέριου. Καραλαμπόπουλος ξαναπήρε. Ξαφνικά χώρο να εκτελέσει. Θα το κάνει σχεδόν στη λήξη του χρονεπίδες. Θα μαζέψει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Βάζει έξυπνο το χέρι του εκεί ο Ασημωμίτης όμως. Τα φάουλ ο Χαραλαμπόπουλος, Παπαθωμά στην άλλη πλευρά. Καλάθι όχι φάουλ, ναι. Δύο βολές για τον Χάρη Παπαθωμά που τα βάζει με τον εαυτό του. 3 και 46 ακόμη στην τρίτη περίοδο. Για να δούμε αν θα λυθεί η ισοπαλία. Πήκε η πρώτη, με δόση τύχης. Δεύτερη που ήταν καλύτερη, η βολή δεν μπήκε. 36-35. Καραλαμπόπουλος. Κυριάκου, high-low κατάσταση. Καραλαμπόπουλος ο μαρκάριστος για 3, αυτό είναι πέναλτι. Αλλά το χάνει, rebound του Παπαθωμά. Χειροκροτήματα πάντως από τον πάγκο των collectors. Που εδώ έβγαλαν ένα καθαρό σουτ. Ασημωμίτης, Βέλης, σπάσε το φάουλ. Τι να σε ακούσω, δεν περιμένεις να κάνεις φάουλ. Σε παρακαλώ, σε ακούσω, δεν κοιτάω να πας σπάσε φάουλ. Ανάψαν κάπως τα αίματα. Ας μην χαλάσει το μάτς παρακαλώ. 3 λεπτά ακόμη στην τρίτη περίοδο. 36-35 κατοχή για Collectors. Χαραλαμπόπουλος. Κυριάκου έχει ώρα να φανεί. Στον Χαραλαμπόπουλος στους δύο πόντων. Rebound του Βέλη. Για 2 στο transition και ευστοχή ο Κρήτονας. Και φάουλ χαμηλά του Αντωνακόπουλου. Τρίτο των Lasers, 2 έχουν οι collectors. Αλλά χαμηλά στον Γαζεπίδη που είχε μισμάτσει με τον Τιμημένο. Χαραλαμπόπουλος για 3 με αποφασιστικότητα. Αλλά άστοχος. Τιμημένος. Φύλακτο δια 2, η μπάλα κολλά. Ποιος θα πηδήξει να ξεχωρίσει την μπάλα? Ο Αγγελομάτης.
Κουρέλης. Με 10 δεύτερα ακόμη εκτέλεσε πίσω από το screen. Σύρο Χαζεπίδης. Τελευταίο δίλεπτο. Την τρίτη περίοδο. Σαβέριος. Αγγελομάτης με χώρο. Αγοραίο το Eurostep. Αλάστοχο το layup. Κουρέλης θα τρέξει. Και θα πάει μέχρι μέσα αλλά θα στοχίσει. Κυριάκου έτοιμο καλάθι, Αγγελομάτης το χάσε. Και ο Κυριάκου γίνεται εκεί. Ωραίο στιγμή εδώ πάντως με τον Αντωνακόπουλο να μην πηγαίνει στο transition. Και μάλιστα με αμυντική ανισορροπία για να περιμένει τον Κυριάκου που είχε πέσει στο παρκέ. Καλάθι για τους Blazers, διαχειρίζει Παπαθωμά, 40-35, time out έχουν καλέσει οι Collectors. Τελευταίο λεπτό, διαφορά στους 5, Σαβέριος. Όχι Σαβέριος, Παπασπύρος είναι. Πάει από την αντίθετη πλευρά του screen. Για να δώσει ελεύθερο τρίποντο στον Αγγελομάτη. Το βάζει. 40-38. Το ντέρμπι συνεχίζεται στα Λιώσια. Αντωνακό. Βέλης. Ψάχνει την καλύτερη επιλογή, θα πάει στο Άιζο. Βέλης, Σιμωμίτης, με 2 δεύτερα ακόμη, δεν έχει δει το ρολόι και ψάχνει πάσα. Yeah. 27,7 για τους collectors που εδώ δεν πρέπει να βιαστούν. Και δεν θα βιαστούν. Οι Lasers δεν έχουν φάουλ να δώσουν, έχουν συμπληρώσει 4 ομαδικά. Πήρε screen ωραία και πέρασε για να εκτελέσει με το αγαπημένο του shoot 2 πόντων ο Παπασπύρος. 40 όλα 12 δεύτερα για τους Blazers. Θέλεις, εκτέλεσε από πολύ μακριά. Αστόχησε, πήρε ο Γαζεπίδης εδώ στον Αγγελομάτη, δεν θα προλάβει. Τέλος την τρίτη περίοδο, 40 όλα. Τέταρτο δεκάλεπτο στο κλειστό της ΑΕΚ. Blazers 40, Collectors 40. Οπα! Με τρίποντο ξεκινούν οι Collectors στην τέταρτη περίοδο. Δίποντο βασικά, πατούσε τη γραμμή ο Γαζεπίδης. Που εκτέλεσε όμορφο από μακριά. Βέλης, ψάχνει πάσα, κακή συνεννόηση με τον Ασημωμίτη. Πήραν ξανά οι Collectors. Ωραίο καλάθι του Παπασπύρου. 40-44, πολύ καλό ξεκίνημα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Και πηγαίνουν 4 πόντους. Collectors. Αστοχός ο Κατσαλής από μακριά, ο Κατσαλής που μπήκε για πρώτη φορά στο παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο. Και οι δύο Κατσαλίδες. Αγγελομάτης και αυτό, 40-46. Αγγελομάτης, Σαβέριος, Παπασπύρος, Λαγός και Χαζεπίδης. Ο Κυριάκος μάλλον πήγε στον πάγκο για πρώτη φορά. Μαριανάς και αυτός. Ασημωμίτης. Ωραία προσπάθεια από το χαμηλό post. Πρωτοκαλάθι για τους Blazers στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Μπορεί να μην είναι και τελευταία βέβαια. Έτσι όπως έχει πάει το μάτζε θα μου κάνει εντύπωση να πάει παράταση. Λαγός σκρίναρε Παπασπύρου. Ψάχνει και βρίσκει τον Λαγό που σκοράρει. Ωραία φάση με υπομονή και αποτελεσματικότητα για τους Collectors. Ζητώ συγγνώμη αν λέω κάποια επίθετα λάθος μερικές φορές. Λουκά, Παπασπύρου, Κυριάκου, Τσατσάνη και Κατσαλή τους έχω... Λουμπό. Άστοχος ο Βέλης, μακρινή πάσα του Σαβέριου. Παπασπύρος για δύο το χάσε, θα πάρει ο ίδιος. 14 επίθεση. Ζεπίδης βγήκε από τα screen, ο Σαβέριος και κάνει το curl. Τώρα θα πάρει την μπάλα καθυστερημένα. 3 δεύτερα Παπασπύρος. Παπασπύρος δίθηκε Μούντι σε αυτή τη φάση με τρίποντο από τα... ξέρω εγώ, 11, 12, 42-51, καταιγιστικό ξεκίνημα στο πρώτο 2,5 λεπτό της τέταρτης περίοδου για τους Collectors, time out.
από τον Τζορτζ Αντωνακόπουλος. Συνέχεια στο μάτς, 7:40 ακόμη για το φινάλε, 42-51. Μπροστά οι Collectors, τρίποντο άστοχο του Κατσαλή που ήταν καλό το σουτουαντός. Αγγελωμάτης μέχρι μέσα, 42-53, αυτό είναι το παιχνίδι του. Εξαιρετικό στο ανοιχτό γήπεδο, το επιβεβαιώνει σε αυτή τη φάση. Συν 11 για τους Collectors. Αυτή, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η maximum διαφορά για απόψε. Άντε πάλι με το απόψε. 7 η ώρα το απόγευμα. Άστοχος ο Κατσαλής, ψηλά ο Ασημομίτης, πού σηκώθηκε ο άνθρωπος. Πήρε φάουλ χαμηλά και έτσι δεν θα μετρήσει το καλάθι του. 14 επίθεση με παραφορά από την baseline. Κατσαλής, πέρασε στα πόδια, τέλειωσε με φλότερ. Πήρε ο Γαζεπίδης. Ο Παπασπύρος. Σταυρωτές και το φάουλ του έτερου Κατσαλή. Προβλέπω παρατήρηση από τους ρέφερες στον Πιτσιρικά που σουτάρει εκεί στη μικρή μπασκέτα μέσα στο επόμενο λεπτό. Αλλά με βλέπω για κουβά. Όπα! Ο Βέλης έβαλε σημάδι κάποιον κύριο που θα αγωνιστεί στο επόμενο μάτς. Μένει το 42-53. Παπασπύρος. Βάλα χαμηλά τον Λαγό που θα πετύχει το καλάθι, 42-54, και τα πράγματα δυσκολεύουν για τους Blazers. Μόλις 2 πόντους σε 4 λεπτά για την ομάδα του Γιώργου Αντωνακόπουλου που έχει κάποια κενά διαστήματα απόψε. Συν Αθηνά και Χυρακίνη. Το σούτ του Κατσαλή με τη βοήθεια της τύχης θα πέσει στο καλάθι, 44-55. Παπασπύρος. Εκείνη του Λαγού, σουτ για 2, σιγά με το χάνε. Απίστευτος ο Παπασπύρος, όποτε έχει σουτάρει μετά από τρίπλα για 2. Στατιστική υπηρεσία γράφει το δίποντο. Κατσαλής, αστυχώς. Ριμπάν του Λαγού. Γρήγορη πάσα, Αγγελωμάτης. Ας το έχεις αυτή τη φορά, αλλά θα πάρει το φάουλ του Κατσαλή και θα εκτελέσει από τη γραμμή. Διαφορά στους 13 με 5 λεπτά να απομένουν. Κοντά στην πρώτη τους νίκη οι Collectors. Πραγματικά αναρωτιέμαι τι έκαναν στα υπόλοιπα παιχνίδια και βρίσκονται στο 0-5 μέχρι τώρα. Φαντάζομαι θα κατέβαιναν 5-6 άτομα. Βέβαια είχαν και καλούς αντιπάλους, τα λέμε όλα. Δηλαδή και η Σαν Ανδρέας και η Δαλάη. Είναι πολύ καλές ομάδες, δεν θυμάμαι και ποιες είναι οι υπόλοιπες. Λέω αυτές γιατί με αυτές έπαιξαν οι δύο ομάδες στα τελευταία τους παιχνίδια. Οι Blazers, θυμίζω, ιτήθηκαν από Σαν Ανδρέας με 54-84 την περασμένη αγωνιστική. Ενώ οι Collectors με 61-77 από τους Δαλάη Κλάμα του Λάζαρου Μπουρελάκου. 44-58, Παπασπύρος. Γαζεπίδης για 2, όχι, πάσαρε για τον Αγγελωμάτη, εξαιρετική πηγενερόλη συνεργασία. Ο Αγγελωμάτης παίρνει το maximum. Πολύ ανεβασμένος στα τελευταία λεπτά ο Μάνος. Απλοποιεί ακόμη περισσότερο την υπόθεση νίκη για την ομάδα του. Βέβαια υπάρχει χρόνος ακόμη και οι Blazers έχουν ήδη επιστρέψει μια φορά. Να μένετε να δούμε αν μπορούν να το ξανακάνουν. Δεν μπαίνει βολή, ο Λαγός όμως είναι εκεί και δίνει έξτρα 14 δευτερόλεπτα στους συλλέκτες. 44-60 το σκορ πλέον. Παπασπύρος,
Δημιουργεί για τον Λαγό που δεν έκανε καλή επαφή με την μπάλα. Βέλης. Το τρέιλερ, το Ασημωμίτη. Δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Ακόμη 4 λεπτά. Και οι δύο ομάδες έχουν να δώσουν από ένα φάουλ. Αυτό το Τσατσάνης, Αγγελωμάτης, αστοχή εξεπαφής. Αντωνακόπουλος. Βέλης, ένα τρίποδο ψυχολογίας ψάχνει, αλλά το χάνει ψηλά. Ο Τιμημένος το εκτελεί και για δύο άστοχα. Αγγελωμάτης, νέο καλάθι, ασίστ του Παπασπύρου. Συν 18. Θυμίζω το 4ο δεκάλεπτο ξεκίνησε με το σκορ στο 40-40. Και 3,5 λεπτά πριν το φινάλε έχει γίνει 44-62. Καλάθι το Ασημωμίτη. Μετά από ώρα για τους Blazers. Ο Πασπύρος. Βέλης. Αντωνακόπουλος. Ασημωμίτης αφύλακτος για δύο. Αλλά ξανακαταλήγει σε αυτόν και τώρα στον Τιμημένο που εκτελεί από μέση απόσταση, αλλά άστοχα. Αλλαγή για τους Collectors που τώρα βρίσκονται στο παρκέ με τον Αγγελωμάτη, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Τσατσάνη, τον Παπασπύρο και τον Κυριάκο, ο οποίος λογικά θα είναι ο MVP της αναμέτρησης, ο Μπέτσον MVP. Οπα, αλλιούπ, τρομεροί οι Collectors, Παπασπύρος και Κυριάκου βγάζουν μάτια. Φάση υποψήφια για τα highlights της εβδομάδας. Θα σημειωθεί. Τύρος, Γαλέξο Αντωνακόπουλος για δύο με φλότερ, το έβαλε ο Γιώργος. 48-64. Αγγελωμάτης πέρασε και σκόραρε ο Μάνος. Άμεση απάντηση, 48-66. Διαδικαστικό χαρακτήρα το τελευταίο δίλεπτο. Αντωνακόπουλος. Πέρασε με κριτικό πρώτο βήμα, τον σταμάτησε ο Αγγελωμάτης ψηλά. Και τώρα βολές για τον Ασημωμίτη. Τέταρτο ομαδικό. Τον Collector σαν και μικρή σημασία έχει αυτό. Κυριάκου, τι να πηδήξει κανένας, αφού εσύ θα το πάρεις το rebound. Βλέπεις. Φέρνεις τα παιδιά να κουράζονται. Αντωνακόπουλος. Με αποφασιστικότητα προς το καλάθι, πάσαρε για τον τύρο, η μπάλα στα χέρια του Παπασπύρου. Κυριάκου, απέναντι στον Ασημωμίτη. Δύο παίκτες που μοιάζουν αρκετά σαν στυλ παιχνιδιού. Αγγελωμάτης έψαξε τον Κυριάκου, έκλεψε ο Ασημωμίτης, πάσαρε για τον Αντωνακόπουλο που θα προλάβει. Και θα εκτελέσει και για τρεις στο transition, αλλά αστοχή. Ψηλά ο Τιμημένος, ξανά ο Αντωνακόπουλος, τώρα το βάζει. 51-66. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό, ψάχνουμε μόνο το τελικό σκορ. Στην πρώτη φετινή νίκη των Collectors στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες σε λίγο θα έχουν το ίδιο ρεκόρ, 1-5.
Μέσα η πρώτη του Παπασπύρου. Έξω η δεύτερη, Κυριάκου. Σε άλλο ένα rebound και θα εκτελέσει και για τρεις. Πάνω του Αντωνακόπουλου. Αντωνακόπουλος. Τιμημένος. Βέλης. Για τρεις. Αντωνακόπουλος. Δεν μπόρεσε, νέα καλή άμυνα το Αγγελομάτι. 22 μένουν. Δεν θα εκδηλώσουν επίθεση οι Collectors προς τιμήν τους. 51-67 το τελικό σκορ από τα λιώσια. Στο 1-5 οι Collectors, στο 1-5 και οι Lasers. Καλό σας βράδυ.